Δεν έχει σημασία αν δεν τα έπιασες όλα από τα δύο προηγούμενα βίντεο. Ούτως ή άλλως είμαι σίγουρος ότι θα τα δεις δεύτερη και τρίτη φορά. Σημασία έχει να καταλάβεις αυτό το βίντεο, τις βαθμιαίες μεταβολές και κυρίως τον βασικότερο μηχανισμό της εξέλιξης, την φυσική επιλογή. Οι βαθμιαίες μεταβολές είναι ένα μέρος της θεωρίας της εξέλιξης, η οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι οι μεγάλες ανατομικές διαφορές που χαρακτηρίζει ένα είδος είναι ένα αποτέλεσμα πολλών μικρών συσσωρευμένων αλλαγών μέσα σε ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η θεωρία έρχεται σε αντίθεση με μια άλλη θεωρία της εξέλιξης. Οι μεγάλες ανατομικές διαφορές οφείλονται στις απότομες γενετικές μεταλλάξεις. Γι' αυτόν τον λόγο, αυτή η θεωρία είναι πολύ σημαντική, καθώς αυτές οι απότομες αλλαγές, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τα ανατομικά χαρακτηριστικά ενός είδους, μπορούν επίσης να είναι αρκετά επιβλαβείς για τον οργανισμό. Παράλληλα, είναι πιθανό να δημιουργήσουν μορφολογικά πλεονεκτήματα, σημαντικά για την επιβίωση ενός οργανισμού, τα οποία ευνοούνται από την φυσική επιλογή. Επομένως, οι βαθμίες μεταβολές είναι ναι μεν μια αποδεκτή θεωρία, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει την καταγωγή των μεγάλων διαφορετικών ανατομικών χαρακτηριστικών που παρατηρούνται ανάμεσα στα είδη και η επιστημονική κοινότητα δουλεύει ανελιπώς πάνω σε αυτό. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές δεν σημαίνει ότι καταρρίπτεται η θεωρία. Αντιθέτως, συμπληρώνεται. Οι αντιθέσεις που δημιουργούνται είναι παραγωγικές και αν μη τι άλλο είναι ο μόνος τρόπος για να πάει μπροστά η επιστήμη. Είναι σημαντικό να προσθέσω ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη διαφωνία που έχει ο σκεπτικιστής απέναντι στη θεωρία της εξέλιξης. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ επιστημονικής θεωρίας και άποψης, διότι η θεωρία της εξέλιξης δεν είναι μια άποψη. Θα περιγράψω ένα αρκετά ενδιαφέρον μοντέλο των βαθμίων μεταβολών. Αν πας στο Central Valley, στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, θα εντοπίσεις κάποια μικρά αμφίβια του γένους Enstantina, κοινώς σαλαμάνδρες. Βρίσκονται σε μια περιοχή όπου γεωγραφικά παρατηρείται μια έντονη διαφοροποίηση. Αυτό επηρέασε την εξέλιξη του είδους και η διαφορά που υπάρχει μεταξύ τους είναι το χρώμα. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το γένος ζει γύρω από ένα δαχτυλίδι, το Central Valley. Κατά μήκος αυτού του δαχτυλιδιού, οι κοντινοί πληθυσμοί, οι οποίοι είναι διαφοροποιημένοι μεταξύ τους, μπορούν να ζευγαρώσουν και να παράγουν υβρίδια κατά κάποιο τρόπο. Αντιθέτως, οι πληθυσμοί που βρίσκονται στις απέναντι πλευρές, στη νότια πλευρά του δαχτυλιδιού, ενώ κάποιες φορές συναντιούνται, αλλά παραγωγικά είναι απομονωμένοι. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των βαθμιαίων μεταβολών. Ωστόσο, οι απότομες γενετικές αλλαγές ή μεταλλάξεις μπορούν να μεταλλάξουν δραστικά τη μορφολογία ενός οργανισμού. Τέτοιες όπως ο νανισμός, για παράδειγμα, έχουν παρατηρηθεί σε πάρα πολλά είδη και μερικά από αυτά είναι οι άνθρωποι, οι σκύλοι και τα πρόβατα. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν κυρίως οι κτηνοτρόφοι για να εξυπηρετήσουν την κτηνοτροφία τους, ζευγαρώνοντάς τα μεταξύ τους. Το πρόβατο της ράτσας Άνκον έχει υποστεί μια μετάλλαξη που προκαλεί νανισμό στα άκρα του ζώου, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ευκίνητο, να μην μπορεί να πηδάει κυριολεκτικά μιλώντας, μη γελάς, τις περιφράξεις εννοώ, με αποτέλεσμα να είναι απόλυτα ελεγχόμενα από τον κτηνοτρόφο τους. Η πιο διάσημη ερώτηση αυτής της περίπτωσης είναι τι θα γινόταν σε αυτά τα πρόβατα αν αφήναμε την εξέλιξη να δράσει από μόνη της, δηλαδή χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να έχω την τιμή να σας το απαντήσω εγώ ο ίδιος. Αν όμως υπάρχει κάτι που να είμαστε σίγουροι, αυτό είναι το εξής. Η δημιουργία των ειδών, δηλαδή η ειδογένεση, είναι ένα επεισοδιακό συμβάν το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί από 10.000 έως και 100.000 χρόνια. Εφόσον τα είδη μπορούν να επιβιώσουν για 5 με 10 εκατομμύρια χρόνια, η διαδικασία της ειδογένεσης αποτελεί μόλις το 1,1% ή και μικρότερο από το χρόνο ύπαρξης ενός είδους. Σύμφωνα με την δαρβινική θεωρία, 10.000 χρόνια είναι μια περίοδος επαρκής για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε ακόμα και δραστικές αλλαγές σε ένα είδος. Ένα μικρό τμήμα της συνολικής εξελικτικής ιστορίας μιας ομάδας μπορεί να είναι υπεύθυνο για ένα μεγάλο μέρος των εξελικτικών μορφολογικών αλλαγών ενός είδους. Και περνάμε τώρα στην φυσική επιλογή. Ο Δαρβίνος πέρασε σχεδόν τα 2 τρίτα της ζωής του μελετώντας την εξέλιξη. Μέσα από το έργο του, η καταγωγή των ειδών, καταφέραμε και ανακαλύψαμε την ύπαρξή μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Η φυσική επιλογή, ο πιο σημαντικός μηχανισμός της εξέλιξης, ουσιαστικά μας έδειξε τον δρόμο της εξαφάνισης και της δημιουργίας των ειδών. Τα αποτυπώματα του παρελθόντος μας δείχνουν το παρόν και προβλέπουν το μέλλον με απίστευτη ακρίβεια. Όλα αυτά βέβαια αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους φυσικούς μηχανισμούς. Η φυσική επιλογή έχει ερμηνευτεί λάθος ή με σκοπιμότητες πολλές φορές, όχι μόνο από ανθρώπους επειδή απλά δεν γνωρίζουν βιολογία, αλλά ακόμα και από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ή ακόμα και τον Χίτλερ που αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν τις έννοιες και να εφαρμόσουν τη φυσική επιλογή. Ο Herbert Spencer ήταν ουσιαστικά αυτός που ανέπτυξε αυτήν τη θεωρία και η ναζιστική Γερμανία πάτησε αυτό καλλιεργώντας τις ναζιστικές της αντιλήψεις που στόχευαν στη διαιώνιση της άριας φυλής και εφαρμόζοντας τις αποκρουστικές κτηνοδίες που γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
και όχι μόνο. Όσον αφορά τους μεγάλους εταιρικούς ομίλους, το σκεπτικό είναι το εξής. Εφόσον ο πιο δυνατός ή ο πιο ισχυρός κερδίζει, με αποτέλεσμα να επιβιώσει και να εξελίσσεται, άρα αυτό μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί και στην επιχείρησή μου. Εγώ λοιπόν, σαν πολυεθνική, θα επικεντρωθώ στις ικανότητες του εργατικού δυναμικού της εταιρείας μου και όποιος καταφέρει να πετύχει τους στόχους που του επιβάλλει η εταιρεία, θα μπορεί να προχωρήσει με σκοπό να εξελιχθεί επαγγελματικά. Όποιος δεν τα καταφέρει, στο τέλος κάθε μήνα θα απολύεται. Το αποτέλεσμα θα είναι να έχω δυνατό εργατικό δυναμικό, όπου το προσωπικό θα είναι ανταγωνιστικό εντός της εταιρείας και αυτό συνεπάγεται ότι τελικά θα έχω μια πολύ ικανή εταιρεία με υψηλό το αίσθημα της ανταγωνιστικότητας και εκτός. Μπορεί να φαίνεται λογικό, αλλά θα στεναχωρήσω αυτόν που είναι υπέρ αυτής της λογικής, γιατί απλά η φυσική επιλογή δεν λειτουργεί έτσι. Δεν κερδίζει ο δυνατότερος, αλλά αυτός που θα επιβιώσει και θα καταφέρει να παραχθεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ακούγεται το ίδιο, αλλά δεν είναι, καθώς αυτή η επιβίωση και η εξέλιξη μέσα από το μηχανισμό της φυσικής επιλογής δεν προϋποθέτει μόνο ανταγωνισμό και θύρευση, αλλά και συνεργασίες. Κάτι που παρέλειψαν είναι ότι ο Homo sapiens ή ο Homo sapiens sapiens, αν θέλετε, πλέον μπορεί να ανατραφεί, να εκπαιδευτεί, να μορφωθεί και να συνειδητοποιήσει. Να συνειδητοποιήσει ή να μην θέλει να συνειδητοποιήσει τις ανθρώπινες ανισότητες που υπάρχουν γύρω μας. Γι' αυτό και μόνο το λόγο, η φυσική επιλογή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις ανθρώπινες κοινωνίες. Σταματήστε να δυσφημείτε την φυσική επιλογή και να παραποιείτε τη λειτουργία της. Η ΕΝΑ δεν είναι σε θέση να σκεφτεί ότι βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τον Ειρηνό καιρό επειδή υπάρχει λαθροθυρία που σχεδόν έχουν εξαλείψει το είδος για να πάρουν το κερατό του. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτή την εξαθλίωση του γείτονά του, σε αντίθεση με τον άνθρωπο που μπορεί να το κάνει. Παρεπιπτόντως, αν εξαφανιστεί ο Ειρηνόκερος, αυτό δεν θα είναι φυσική επιλογή, αλλά γενοκτονία, ακριβώς επειδή ο άνθρωπος μπορεί να συνειδητοποιήσει την αθλειότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε πού εφαρμόζεται η φυσική επιλογή στη φύση μας. Σε αυτό το σημείο έρχεται η αληθινή επιστήμη και συγκεκριμένα ο Δαρβίνος. Βέβαια, είναι άδικο από μέρους μου να μην έχω προαναφέρει μέχρι στιγμής τον μεγάλο επιστήμονα, νατουραλιστή, εξερευνητή, ανθρωπολόγο και βιολόγο, τον Alfred Russel Wallace. Ένας άνθρωπος που η συμβολή του στη θεωρία της εξέλιξης ήταν καθοριστική και ουσιαστική. Και εδώ θα δεις πως η επιστήμη μπορεί να προβλέψει χωρίς να κοιτάει μέσα από στρογγυλές μπάλες και ταρό. Το 1798, ο Γάλλος βοτανολόγος Louis Marie Humbert du Petit Thouars ανακαλύπτει στη Μαδαγασκάρη την ορχιδέα. Μήπως δεν το είπα καλά. Μισό λεπτό. En 1798, le botaniste français Louis Marie Humbert du Petit Thouars. Οκ, ίσως τώρα ήταν καλύτερα. Ανακαλύπτει στη Μαδαγασκάρη την ορχιδέα Agraessum sequipedale. Μιλάμε για ένα είδος φυτού όπου το νέκταρ βρίσκεται στη βάση ενός σωλήνα βάθους 30 εκατοστών. Μετά από αυτή την ανακάλυψη, ησυχία. 64 χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1862, αυτή η ορχιδέα πέφτει στα μάτια του Δαρβίνου και του Γουάλας. Μελετώντας την, είναι σίγουροι ότι θα υπάρχει ένα είδος εντόμου που θα τρέφεται από αυτήν και συγχρόνως θα βοηθάει στην αναπαραγωγή της, συνεπώς στην εξέλιξη και στην ύπαρξή της. Το πρόβλημα είναι ότι εκείνη την εποχή δεν είχαν ανακαλυφθεί ήδη με τόσο μεγάλη προδοσκίδα. Αυτή η σκέψη έγινε διότι γνώριζαν ότι στην Αγγλία υπάρχει ένα είδος που η προβοσκίδα του είναι μακριά όσο το σώμα του, αλλά μιλάμε για μερικά εκατοστά. Αλλά να φτάνει τα 30 εκατοστά βάθος. Ο Wallace, χωρίς να την έχει δει ποτέ, αποφασίζει να τη ζωγραφίσει. Το 1903, ο Βρετανός ζωολόγος Rothschild μαζί με τον Γερμανό εντομολόγο Jordan ανακαλύπτουν το συγκεκριμένο είδος λεπιδόπτερου. Βλέπουν ότι η προβοσκίδα έχει μήκος από 20 έως και 35 εκατοστά του μέτρου. Και η προφητεία επιβεβαιώνει. Δυστυχώς ο Κάρλος Δαρβίνος είχε ήδη πεθάνει. Ο Γουάλας όμως έζησε αρκετά χρόνια ακόμα και για να δει την ονομασία αυτού του εντόμου. Ξανθόπαν Μοργκάνι Πραεντίκτα, όπου το όνομα Πραεντίκτα δόθηκε προς τιμήν του Δαρβίνου και Γουάλας. Στα λατινικά σημαίνει «η προαναφερθήσα». Ένα έντομο και ένα φυτό σε πλήρη αρμονία και συνεξέλιξη μέσα στο ίδιο οικοσύστημα και όλο αυτό χάρη στην φυσική επιλογή. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ειδογένεση, δηλαδή η δημιουργία νέων ειδών μέσω της φυσικής επιλογής. Στη λίμνη της Βικτόρια στην Αφρική ζουν κάποια ψάρια τα οποία ονομάζονται κυχλίδες. Σε κανονικές συνθήκες φωτός, τα θηλυκά ψάρια ζευγαρώνουν με τα αρσενικά ψάρια ενός συγκεκριμένου χρώματος, δηλαδή επιλέγουν. Σύμφωνα με αυτή τη δημοσίευση που έγινε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, το παράδειγμα με τις κυκλίδες είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της ειδογένεσης μέσω της αισθητήριας κίνησης χωρίς γεωγραφικούς φραγμούς. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της λίμνης είναι η έκτασή της.
Φαντάζω ότι μπορεί να καλύψει σχεδόν τη μισή Ελλάδα, καθώς η έκτασή της είναι λίγο λιγότερο από 69.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και με μέγιστο βάθος στην κεντροδυτική πλευρά της λίμνης να φτάνει περίπου στα 80 μέτρα. Όχι τόσο μεγάλο για την έκτασή της, καταλαβαίνεις την διαθεσιμότητα χώρου που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, οι κυκλίδες ζουν σε συγκεκριμένα σημεία της λίμνης και τα χρώματά τους εξαρτιούνται από την θερμοκρασία του βάθους, στο οποίο βρίσκονται, αλλά και από την εξεζητημένη επιλογή του τέρητου. Όπως ήδη προανέφερα, η φυσική επιλογή παίζει ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου partner. Δεν είναι τυχαίο ότι τα πολυγαμικά ζώα έχουν έντονα και φανταχτερά χαρακτηριστικά. Παράδειγμα, το παγόνι. Είναι εύκολο θύραμα και δεν έχει σχεδόν καθόλου άμυνες, διότι το μέγεθος των φτερών του το κάνει δυσκίνητο. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εύκολο στο να εξαφανιστεί σαν είδος. Παραδόξως, μπορεί να χαρακτηριστεί θετικά όσον αφορά την τακτική της αναπαραγωγής του. Εντυπωσιάζει το θηλυκό με τα φανταχτερά φτερά του, τις δυνατές φωνές του, οπότε ο σκοπός επιτυγχάνεται. Αναπαράγεται διονύζοντας το είδος του χωρίς καν να απειλείται. Το συγκεκριμένο είδος εντυπωσιάζει ακόμα και τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα και σε κάποια στρατόπεδα στην Ελλάδα. Ναι, καλά άκουσες. Και εδώ ο μηχανισμός της φυσικής επιλογής λειτουργεί τέλεια. Ας δούμε όμως κάτι άλλο. Αν είσαι από αγροτική οικογένεια, ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει ψέκασμα. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Η υπερβολική χρήση των φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποπαρασίτωση μιας περιοχής, δημιουργεί ένα προβληματάκι. Μετά από μια πολυετή χρήση φαρμάκων και επαναλαμβανόμενων ψεκασμάτων, γίνεται κάτι μαγικό. Τα μαμουνάκια ξαφνικά δείχνουν να έχουν περισσότερη αντοχή απέναντι στα χημικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται. Τι συμβαίνει βιολογικά στον οργανισμό του παράσιτου? Η απάντηση είναι η πιθανή μετάλλαξη στο DNA. Αυτός ο οργανισμός λοιπόν θα υποστεί μια μετάλλαξη σε ένα γονίδιο που βρίσκεται μέσα στο χρωμόσωμά του. Τα αδελφάκια του θα πεθάνουν. Εν συνεχεία θα μεταδώσει το μεταλλαγμένο γονίδιο στην επόμενη γενιά και αυτά με τη σειρά τους στις επόμενες. Τελικά θα έχουμε έναν οργανισμό με ποσοστό αντοχής που κάποια στιγμή θα φτάσει στο μέγιστο. Πολλοί γεωργοί αυξάνουν την ποσότητα χωρίς να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό. Γιατί το κάνετε αυτό? Με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερα μεταλλαγμένα παράσιτα, άρα περισσότερες γενιές που αντέχουν στο συγκεκριμένο φάρμακο, και αυτό θα συνεχιστεί και με άλλα φάρμακα, μέχρι να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι κάτι πάει στραβά, αλλά θα είναι αργά. Αυτό κοινώς το ονομάζουμε εξέλιξη ενός είδους μέσα από το μηχανισμό της φυσικής επιλογής. Η επιβίωση ενός ατόμου σε ένα τοξικό περιβάλλον για τα υπόλοιπα άτομα του ίδιου είδους και την ικανότητα να περάσει το γενετικό του υλικό στους απογόνους του και ούτω καθεξής, με μοναδικό σκοπό την επιβίωση. Θέλω να μείνεις λίγο ακόμα μαζί μου για να δεις τι συμβαίνει και με τα βακτήρια, τα οποία δείχνουν τεράστιες αντοχές τα τελευταία χρόνια. Αν εσύ παίρνεις αντιβιώσεις για τον παραμικρό λόγο και χωρίς τη συνταγή του γιατρού, επαναλαμβάνω, χωρίς τη συνταγή του γιατρού ή του φαρμακοποιού, γιατί το κάνετε αυτό? Αυτό το φαινόμενο αυξάνεται. Ένας από τους μηχανισμούς που έχει το βακτήριο ενάντια των φαρμάκων είναι η ενεργοποίηση κάποιων ενζήμων, όπου με τη σειρά τους απενεργοποιούν τη δραστική ουσία του αντιβιωτικού, με λίγα λόγια μείνονται. Να προσθέσω ότι τα βακτήρια μπορούν να αναπαραχθούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς και αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη ιδιότητά τους, τη μεταφορά του γενετικού υλικού και οριζόντια. Γι' αυτόν τον λόγο η βιοποικιλότητα των βακτηρίων περιλαμβάνει τεράστια νούμερα. Φαντάσου λοιπόν πόσο ικανό μπορεί να είναι ένα μεταλλαγμένο βακτήριο στο να μεταδίδει τις γενετικές του πληροφορίες. Ξανά λοιπόν, αυτό κοινώς το ονομάζουμε εξέλιξη ενός είδους μέσα από το μηχανισμό της φυσικής επιλογής. Και ένα τελευταίο παράδειγμα είναι αυτό της μπίστων πετουλάρια. Κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης, κυρίως στην Αγγλία, η χρήση του κάρβουνου ως καύσιμο ήταν πάρα πολύ συχνή έως απαραίτητη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα με το πέρασμα του χρόνου την συσσόρευση του άνθρακα στους φλοιούς των δέντρων που ήταν κοντά σε αυτές τις περιοχές. Σε αυτό το σημείο, τα δέντρα αλλάζουν χρώμα. Για την ακρίβεια, σκουραίνουν και γκριζάρουν. Τι συμβαίνει όμως με το συγκεκριμένο έτομο? Η μπίστων πετουλάρια είναι ένα πεταράκι, δηλαδή ένα λεπιδόπτερο, που έχει την ικανότητα να μιμείται το χρώμα των φλοιών των δέντρων. Συνεπώς, αυτά τα λεπιδόπτερα αποκτούν το σκούρο γκρίζο ανθρακή χρώμα, ακριβώς όπως στη φωτογραφία. Στα πλαίσια αυτού του μεταλλαγμένου περιβάλλοντος, στην γκρι μπίστων πετουλάρια θα της προσθεθεί ο όρος καρμπονάρια και το φαινόμενο αυτό ονομάζεται βιομηχανικός μελανισμός. Αντιθέτως, στις δασικές περιοχές όπου δεν υπάρχουν εργοστάσια, τα ίδια έντομα έχουν σχεδόν λευκό χρώμα και ονομάζονται κανονικά. Για την ιστορία, το δέντρο στο οποίο χρησιμοποιεί για οικότοπο αυτό το είδος ονομάζεται σημίδα και σε κανονικές συνθήκες είναι σχεδόν λευκό. Οι συνθήκες έδωσαν πλεονέκτημα στα ανθρακή έντομα να υπερισχύσουν σε σχέση με τα λευκά στις μολυσμένες περιοχές. Ας το εκλαϊκεύσω ακόμα περισσότερο κάνοντας δύο διαφορετικά σενάρια. Σενάριο Α. Ας υποθέσουμε ότι σε ένα μεγάλο δωμάτιο βρίσκεται ένα ζευγάρι κουνουπιών και ένα ζευγάρι ελεφάντων. Η μοναδική διέξοδος είναι μια τρύπα 5 τετραγωνικών εκατοστών. Προφανώς οι ελέφαντες δεν θα μπορέσουν να βγουν από το δωμάτιο, με αποτέλεσμα να πεθάνουν από την πείνα, ενώ τα κουνούπια όχι μόνο θα μπορέσουν να αναπαραχθούν, αλλά κάποια στιγμή θα περάσουν την τρύπα, έτσι θα μπορέσουν να διονύσουν το είδος τους. Μην σου πω ότι θα κάνουν πάρτι.
Σε αυτή τη φάση δεν είχαμε κάποια περίεργη μετάλλαξη, αλλά απλά μία έξοδος σωτηρίας, που σε αυτή την περίπτωση μόνο τα κουνούπια μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν λόγω του μέγεθούς τους και όχι λόγω της εξυπνάδας τους ή της δύναμής τους. Σενάριο Β. Στο ίδιο δωμάτιο με τις ίδιες συνθήκες, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι δεν υπάρχει μία μικρή τρύπα, αλλά ένα άνοιγμα 5x5 μέτρων. Επίσης, με κάποιο μαγικό τρόπο, υπάρχει μία αεροκουρτίνα. Μία φυσική αεροκουρτίνα. Δηλαδή φυσάει συνέχεια, δυνατά. Σε αυτή την περίπτωση, τα κουνούπια λόγω της δύναμης του αέρα δεν μπορούν να περάσουν το άνοιγμα. Αλλά οι ελέφαντες χωρίς δεύτερη σκέψη θα διαβούν την πύλη της ζωής χωρίς να αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Και στα δύο υποθετικά σενάρια, η φύση επέλεξε να κρατήσει ένα από τα δύο είδη. Οι παράμετρος που έλαβε υπόψη ήταν το μέγεθος. Κάτι ανάλογο και πιο ρεαλιστικό συνέβη στην πιο διάστημη, αλλά όχι πιο μεγάλη, εξαφάνιση των ειδών, αυτή των δεινοσαύρων, πριν περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια. Μετά από μια επίθεση μετεωρητών, εξαφανίστηκε το 70 με 75% των ειδών από τον πλανήτη, μεταξύ αυτών φυτά, θηλαστικά, οι δεινόσαυροι αλλά και θαλάσσια ζώα. Οι οργανισμοί που κατάφεραν να επιβιώσουν ήταν μικρότεροι σε μέγεθος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Τυροσάουρους, ένα θαλάσσιο ερπετό με τεράστιες διαστάσεις έως και 15 μέτρα, ικανό να φάει ολόκληρο ακόμα και ένα λευκό καρχαρία. Κι όμως δεν κατάφερε να επιβιώσει και να επικρατήσει από άλλα ερπετά που έζησαν εκείνη την περίοδο, όπως οι κροκόδηλοι, που λόγω του μικρού μέγεθούς τους σε σχέση με τους στυλόσαυρους κατάφεραν να επιβιώσουν. Τα πολυθώματα είναι οι αιώνιοι μάρτυρες για το τι προϋπήρχε και πώς φτάσαμε ως εδώ. Οι εξαφανίσεις, ξεσκαρτάροντας μορφές ζωής που είναι ήδη προσαρμοσμένες, μπορούν κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουν νέες εξελικτικές ευκαιρίες. Ό,τι σου περιέγραψα μέχρι στιγμής είναι η εξέλιξη και ο υπέτειος μηχανισμός για όλα αυτά είναι η φυσική επιλογή. Κάνοντας μία μικρή ανακεφαλαίωση σε ό,τι είπαμε, η φυσική επιλογή είναι η δυνατότητα ενός είδους να καταφέρει να ζευγαρώσει, να παράγει απογόνους μεταδίδοντάς τους τα γονίδια που θα βοηθήσουν στην πιθανότητα της επιβίωσης και στη βέβαιη αναπαραγωγή των απογόνων με μία συνεχή αναπαραγωγική αλυσίδα αλλάζοντας τη γονιδιακή δεξαμενή. Κοινώς, εξέλιξη. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από κανένα οργανισμό, με την έννοια ότι δεν μπορεί να το επιλέξει. Αυτός που επιλέγει είναι οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο οργανισμός και είναι υπεύθυνες για την εξέλιξή του. Ποιος προκαλεί αυτές τις συνθήκες? Με πολύ απλά λόγια, μιλώντας για την φυσική επιλογή, μπορώ να σου απαντήσω ότι ο υπεύθυνος είναι το σύνολο τυχαίων γεγονότων που όταν συναντηθούν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, δίνοντας ένα αποτέλεσμα. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι κάθε εξελικτική επέμβαση εφαρμόζεται οργανωμένα σε κάθε ένα ξεχωριστό οργανισμό και είναι ένα αποτέλεσμα μιας μακράς διαδρομής όπου η φυσική επιλογή έδρασε με επιτυχία. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου κάτι που με κάνει να ζω με μεγάλη ηρεμία. Η μελέτη πάνω στις επιστήμες και συγκεκριμένα στη βιολογία με έκανε να συνειδητοποιήσω το εξής. Ακούω συχνά ανθρώπους να λένε ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Μα γιατί να γίνονται όλα για κάποιο λόγο, για να μην μπορούμε να δεχτούμε ότι όλα γίνονται απλώς επειδή τυχαίνει να γίνονται? Άλλωστε, το γεγονός ότι εσύ αυτή τη στιγμή βλέπεις το βίντεο ουσιαστικά είναι ένα αποτέλεσμα της τυχαίας συνάντησης δύο ανθρώπων, όπου την πραγματική ιστορία αυτής της συνάντησης δεν θα τη μάθεις ποτέ. Στην επόμενη τριλογία θα σου μιλήσω για το πώς δημιουργήθηκε η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. DNA, RNA, πρώτοι οργανισμοί, εξαφανίσεις και άλλα πολλά θα είναι οι πρωταγωνιστές μας των επόμενων βίντεο. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε subscribe, κάνε like και ακολούθησέ με στη σελίδα στο Facebook. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.